Το πρόβλημα με το σχολείο είναι αρχικά ότι τα παιδιά δεν πάνε στην τουαλέτα ουσιαστικά, το οποίο είναι τραγικό. Αποφεύγουν συστηματικά τις τουαλέτες του σχολείου οι μικροί μαθητές του 21ου Δημοτικού Σχολείου Φορτέτσας. Η πρώτη επαφή με το σχολείο για τα μικρά πρωτάκια είναι χώροι που τους αποθούν. Τουαλέτες που βρίσκονται σε άθλια κατάσταση και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Απαράδεκτη και προσβλητική προς τους μαθητές, οι οποίοι θα καλούνται να τις χρησιμοποιήσουν. Έχουμε συνεχώς παράπονα στα σπίτια μας ότι δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τις τουαλέτες, αποφεύγω να τις χρησιμοποιήσω. Το σχολείο μετρά 110 έτη ζωής, ωστόσο εδώ και χρόνια κάποιοι από τους χώρους του έμειναν χωρίς παρεμβάσεις και επισκευές. Στις τουαλέτες του σχολείου ο χρόνος μοιάζει να σταμάτησε στη δεκαετία του 50 και η απάντηση σε κάθε προσπάθεια του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων να γίνουν παρεμβάσεις ήταν, όπως υποστηρίζουν, υποσχέσεις. Καταθέσαμε μάλιστα τεχνική έκθεση ιδιώτη μηχανικού που να περιγράφει το πρόβλημα στις τουαλέτες και τον προϋπολογισμό αποκατάστασής του και το καταθέσαμε αρμοδίως στις υπηρεσίες για επεξεργασία. Λάβαμε την απάντηση ότι θα μπούμε στο Φιλόδημος. Φιλόδημος, από ό,τι ξέρουμε, δεν υπάρχει τώρα πρόγραμμα. Τα πρωτόκολλα έχουν πρωτοκολληθεί με τον νόμο, άρα δεν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν το έχουμε κυνηγήσει σωστά. Οι απαντήσεις είναι πάντα πολυφλού ή θα γίνει, δηλαδή υπάρχουν υποσχέσεις συνέχεια, αλλά αυτό είναι 7 χρόνια. Η απάντηση είναι κάθε φορά να βάλουμε το χέρι στην τσέπη που δεν μπορούμε ως γονείς να ανταπεξέλθουμε καταρχήν σε ένα τέτοιο έργο και δεν νομιμοποιούμαστε κιόλας. Μετά τον καταστροφικό σεισμό του Σεπτέμβρη υποχώρησε η οροφή της αποθήκης όπου υπάρχει το λεβιτοστάσιο και σύμφωνα με το Σύλλογο επιστρατεύτηκαν πρόχειρες λύσεις καθώς τους τελευταίους μήνες το νερό εισχωρούσε στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αν δεν τοποθετηθεί τεπόζιτο που έχει ήδη εξασφαλιστεί, το χειμώνα τα παιδιά θα ξεπαγιάσουν. Ήρθε λοιπόν βιτίο, αλλά δεν τοποθετείται επειδή ακριβώς έχει υποχωρήσει η οροφή και θα πρέπει η οροφή να αποκατασταθεί. Ευτυχώς πρόκειται μόνο για ένα βοηθητικό χώρο και δεν είχαμε ανθρώπους μέσα και παιδιά. Τώρα όμως αυτό πρέπει να αποκατασταθεί γιατί έρχεται ένας χειμώνας. Τα δε κουφώματα μετά το σεισμό επιβαρύνθηκαν και αυτά πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα τεράστια τζάμια δίπλα στο θρανείο των μικρών παιδιών. Αυτό που ζητούν οι γονείς είναι αξιοπρεπείς συνθήκες για τα παιδιά τους, χωρίς να χρειάζεται κάθε μέρα με έγγραφα, προσωπικό κόπο και άγχος να απευθύνονται από υπηρεσία σε υπηρεσία.